Οι Ευρωπαίοι πολίτε θα προσέλθουν στι κάλπε του Μαΐου για να εκλέξουν τη νέα σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου. Οι θεσμοί τη Ευρώπη βρίσκονται επιποδό για το ενδεχόμενο μια εκστρατεία παραπληροφόρηση και αφέμη του επηρεασμού του εκλογικού σώματο. Οι ψηφιακέ πλατφόρμες βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο. Ο Αμερικανό Τζόναθαν Τάπλιν θεωρεί πω οι γίγαντε του διαδικτύου μπορεί να απειλήσουν τη δημοκρατία. YouTube. Νομίζω πως Facebook, YouTube, Twitter και σε κάποιο βαθμό η Amazon μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημοκρατία, γιατί σε αυτές τις πλατφόρμες διαδίδονται τα fake news. Ο κίνδυνος που έρχεται με την τεχνητή νοημοσύνη είναι χειρότερος από όσους έχουμε δει μέχρι τώρα. Δεν θα μπορείτε να πιστέψετε τίποτα, εκτός αν βρούμε έναν τρόπο να διαχειριστούμε αυτήν την κατάσταση. Ω εγγραφέα υποστηρίζει πω τα μονοπόλια που έχουν δημιουργήσει οι κολοσσοί συνιστούν κίνδυνο. Το Facebook πάντω έχει κάνει κάποιε κινήσει προ τη σωστή κατεύθυνση. At at Facebook, πιστεύω πω τουλάχιστον στο Facebook κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια για να καθαρίσουν την πλατφόρμα. Πριν τι γαλλικέ εκλογέ, κατήργησαν 30.000 ψεύτικα προφίλ και πάνω από ένα εκατομμύριο στι ΗΠΑ του τελευταίου δύο μήνε. Αυτή η προσπάθεια είναι μία αρχή. Σύμφωνα με το συγγραφέα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στη μάχη κατά της παραπληροφόρησης, η Ευρώπη συνιστά παράδειγμα που οι Ηνωμένε Πολιτείες πρέπει να ακολουθήσουν.